θέλω να σας συγχαρώ που έχετε αναλάβει εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος τη θέση του συντονιστή σε αυτή την χρήσιμη επιτροπή. Και ήθελα να μας δώσετε τη ματιά σας, καθώς έχετε και το ιατρικό κομμάτι, έχετε και το πολιτικό, για το πού πιστεύετε ότι θα κινηθεί, ποια είναι τα preliminary συμπεράσματα, τα πρώτα συμπεράσματα και τι πιστεύετε ότι μπορούμε να μάθουμε, έτσι ώστε να αποφύγουμε την επόμενη πανδημία, να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων υγείας και συνολικά να είμαστε πιο έτοιμοι στους δύσκολους καιρούς που από ό,τι φαίνεται έχουμε εισέλθει. Καταρχάς, για μένα είναι ιδιαίτερη τιμή η αναγνώριση μεταξύ των συναδέλφων να με επιλέξουν να είμαι συντονιστής για αυτή την πολύ σημαντική επιτροπή που θα θεωρώ, κατά τη γνώμη μου, θα μας οδηγήσει στο να δούμε πιο ολιστικά αυτό που ήταν και στο λόγο της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ursula von der Leyen, να μιλήσουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας. Μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια θεωρώ ότι γίνανε πολλά βήματα. Καταρχάς υπήρχε ένας γρήγορος και πιστεύω αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών. Ενισχύθηκε πολύ καλά και πολύ με δυναμικό τρόπο τα συστήματα τα οποία ήδη υπήρχαν, υπηρεσίες, όπως είναι ο EMA ή ο ECDC. Δημιουργήθηκε νέοι οργανισμοί, όπως είναι ο ΙΡΑ, το οποίο θα δείξει στο μέλλον το σκοπό του. Και όπως επίσης έγιναν και γίνονται βήματα για τη φαρμακευτική στρατηγική. Άρα, λοιπόν, πιστεύω πως αυτό το οποίο με πρωτοβουλίο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δημιουργήθηκε πολύ πρόσφατα για να δούμε τα μαθήματα που μάθαμε μέσα από τον κορονοϊό, θα μας δώσει πολύ σημαντικά αποτελέσματα για το τι κάναμε καλά. Ας δούμε το κομμάτι της κοινής προμήθειας των εμβολίων, να δούμε το κομμάτι του κοινού ευρωπαϊκού πιστοποιητικού, αλλά και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε ακόμα καλύτερα. Είδαμε ότι μέσα στην πανδημία, και θεωρώ ότι ήταν και ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, θωρακίστηκαν καλύτερα τα συστήματα υγεία μας. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορούμε να δούμε σε μια ενδεχόμενη μελλοντική κρίση τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα. Οπότε έχουμε πολλά να δούμε. Έχουμε να δούμε και το κομμάτι του πώς στο μέλλον θα υπάρχουν καλή, σωστή πρόσβαση τα όλοι οι πολίτες, αλλά και πώς από την άλλη μεριά θα προστατεύσουμε την ευρωπαϊκή κοινοτομία μέσω των φαρμακοβιομηχανιών, τόσο στην ελληνική όσο και την ευρωπαϊκή. Κύριε Κυμπουρόπουλο, αναδείξατε κρίσιμες παραμέτρους στην ευρωπαϊκή συνεργασία, ειδικότερα στη διαχείριση κρίσης. Να συμπληρώσω δύο σχόλια. Ότι ένα κομμάτι είναι και το prevention, το πώς θα μπορέσουμε να αποτρέψουμε την δυνητικά επόμενη πανδημία, διότι μία σειρά από φαύλες πρακτικές σε κρίσιμες αλυσίδες όπως του τροφίμου φαίνεται ότι δυνητικά τροφοδοτούν αυτά τα φαινόμενα. Και το δεύτερο είναι η συνεργασία που είδαμε μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα υγείας, που ενισχύει αυτό που λέτε, ότι έδειξε την ολιστικότητα του οικοσυστήματος, ότι δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε σαν σιλό, ούτε την υγεία των ζώων, ούτε την υγεία των ανθρώπων, ούτε την υγεία του πλανήτη, αλλά αυτή η συμπληρωματικότητα των οικοσυστημάτων, η οποία φαίνεται αυτονόητη, πολλές φορές την αγνοούμε. Αυτό που συμφωνώ απόλυτα, κύριε Ευθυμίου, ότι είδαμε το πώς μπορούμε να κάνουμε μια πρόληψη καλύτερη. Αυτό θεωρώ ότι θα είναι και ένα από τα πολύ ουσιαστικά συμπεράσματα αυτού του πολίτης μέσα από την Επιτροπή. Θα πω επίσης ότι η ψυχική υγεία και πώς επηρεάστηκε το κομμάτι αυτό όλων των παραγόντων, των πολιτών, η εργασία, και σε αυτό έχει κομμάτι ψυχική υγεία, και βάζουν και πολύ σωστά φαίνεται και το θέμα της συνεργασίας. Θέλουμε να δούμε συνεργασίες, καλές συνεργασίες, το οποίο θα οδηγήσουν τελικά προς το συμφέρον του πολίτη και το τι υπηρεσίες θα δέχεται και πώς θα γίνουν ποιοτικότερες και πιο ολιστικές για να προαχθούμε και να υποστηρίξουμε καλύτερα τη λειτουργία του Ευρωπαίου πολίτη. Κύριε Κυμπουρόπουλε, περνάω στο δεύτερο άξονα που θέλω να συζητήσουμε σήμερα, στην νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική Φροντίδας, στην οποία επίσης έχετε κρίσιμο ρόλο, καθώς ως επικεφαλής της Επιτροπής Εργασίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ως εισηγητής, έχετε κρίσιμο ρόλο στη συνδιαμόρφωσή της. Αντιλαμβάνομαι ότι θα βγει τον Ιούνιο, οπότε δεν ξέρω αν μπορείτε να μας δώσετε μία πρώτη ματιά, έτσι,
ποιες είναι οι κεντρικές πολιτικές που προωθείτε, τι θα δούμε σε αυτό τον κρίσιμο τομέα, διότι υπήρχαν αρκετοί που μείναν έξω, left outs, στην προηγούμενη περίοδο της ευρωπαϊκής προσπάθειας και ειδικότερα και μέσα στην πανδημία. Οπότε νομίζω ότι το έργο αυτής της Επιτροπής θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι, μιλώντας για τη φροντίδα, μιλάμε για ένα από τους πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρίσκεται μέσα στα κύτταρά της. Είναι στον τρόπο λειτουργίας και στον τρόπο ζωής του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής. Το θέμα λοιπόν είναι να δούμε και πώς συνδυάζει και πώς φροντίζουμε όλους. Έχουμε δημογραφικές εξελίξεις. Έχουμε μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής. Έχουμε τα παιδιά που γεννιούνται. Έχουμε τους χρονιούς πάσχοντες. Άρα λοιπόν βρίσκεται στον πυρήνα η φροντίδα. Αυτό που είδαμε μέσα στην διάρκεια της πανδημίας ήταν ότι έχουμε πολλούς επίσημους φροντιστές, περίπου 6,3, και από τα δεδομένα που έχουμε είναι έχουμε περίπου 40 εκατομμύρια ανεπίσημους φροντιστές. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Και γι' αυτό ως συνδιαμορφωτής αυτού του φακέλου για εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος θέλω να αναδείξω αυτές τις προοπτικές. Θέλω να δείξω το πόσο έχουν συνεισφέρει οι ανεπίσημοι φροντιστές, του τι κίνητα και το πώς αποδίδουμε και πώς αναγνωρίζονται οι δεξιότητές τους μέσα στην αγορά εργασίας, πώς μπορούν να μπουν στην κοινωνική πρόνοια. Και πρέπει να αναδείξουν και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό της έμφυλης φροντίδας. Οι γυναίκες, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σήκωσαν το μεγαλύτερο βάρος. Και πρέπει να δούμε τους διαφορετικούς ρόλους που έχουν μέσα στη ζωή και πρέπει να δούμε πώς μπορούν να ξαναεισέλθουν μέσα στην αγορά εργασίας. Οπότε πρέπει να δούμε τι κίνητρα υπάρχουν σε αυτή τη διαδικασία. Τελειώνω λέγοντας ότι θέλω να, για μένα, κεντρικός άξονας είναι να δείξουμε στην κοινωνία τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ φροντίδας και των υπολείπων υπηρεσιών, οι οποίες οδηγούν για άλλες κοινωνικές ομάδες την υποστήριξη. Είναι ένα κομμάτι το οποίο θα έχω σκοπό έτσι μέσα από τις τροπολογίες μου να δείξω στην έκθεση. Και τελειώνω λέγοντας ότι αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να είναι μια διαδικασία, η φροντίδα να απευθύνεται σε όλους. Είναι κεντρικό για μένα. Ένα μακροσκοπικό comment, σχόλιο ενός non-expert σε αυτά, δεν είμαι ειδικός, είναι ότι η τεχνολογία φαίνεται ότι είναι καταλύτης όσον αφορά τα ψηφιακά εργαλεία που δίνει για την καλύτερη διασύνδεση όλων αυτών των υπηρεσιών και ταυτόχρονα των ανθρώπων που προσφέρουν σε αυτό. Οπότε εύχομαι και στη δική σας την στρατηγική να μπορέσει να βοηθήσει έτσι ώστε ένα κομμάτι των ανεπίσημων φροντιστών και σωστή παρακολούθηση να έχει και σωστή υποστήριξη και να μπορέσει να ενταχθεί, όπως μας εξηγήσατε, με απόλυτη διαφάνεια και να φαίνεται αυτή η προσφορά πολύ καθαρά στην ευρωπαϊκή φροντίδα. Ακριβώς αυτός είναι σκοπός, γιατί έχουμε ένα μεγάλο δυναμικό και πρέπει να δούμε πώς θα γίνει να ενταχθεί μέσα στο ότι αναγνωρίζονται αυτά που προσφέρουν. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν τους γονείς τους, έχουν τα παιδιά τους, έχουν το σύντροφο, τη σύντροφο, η οποία κάτι έπαθε και φροντίζουν. Και αναγκάζονται για κάποιο χρονικό διάστημα, μικρότερο ή μεγαλύτερο, να φεύγουν από την αγορά εργασίας και να χάνουν κάποια προνόμια. Άρα λοιπόν αυτά δεν πρέπει κάπως να τους ανταποδίσουμε για τη μεγάλη προσφορά την οποία δίνουν πίσω στην κοινωνία. Περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τους καρπούς του κόπου αυτού της προσπάθειας που κατευθύνεται ευρωπαϊκά τον Ιούνιο. Και μετά η έκθεση αυτή θα δοθεί τον Ιούνιο, όπως πολύ σωστά είπατε και Ευθυμίου, έτσι ώστε το φθινόπωρο του 2022 να φέρει την οδηγία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταξύ των 27 κρατών μελών και να δείξει, να πει ότι πρέπει να εφαρμόσουμε κάτι από κοινού. Δεν θα είναι υποχρεωτικό, θα είναι συμβουλευτικό. Αλλά ελπίζουμε να υιοθετηθεί από όλα τα κράτη-μέλη. Περνάω σε μία άλλη κρίση, διότι όπως είπαμε ζούμε σε καιρό κρίσεων. Είναι η ενεργειακή κρίση, είναι η κρίση ακρίβειας.
είναι ένα από τα πιο μεγάλα προβλήματα που πιέζουν σήμερα που μιλάμε και την ελληνική και την ευρωπαϊκή κοινωνία και συνολικά την οικονομία μας. Και αντιλαμβάνομαι ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γίνονται, κύριε Κυμπουρόπουλε, πολύ σημαντικές συζητήσεις σε αυτόν τον άξονα και εισηγήσεις για τον επανασχεδιασμό της ευρωπαϊκής στρατηγικής. Ένα μεγάλο ζήτημα είναι η εξάρτηση που έχουμε από τρίτες χώρες και ειδικότερα η Ρωσία στο φυσικό αέριο και κρίσιμους πόρους. Ταυτόχρονα, ένα άλλο πολύ μεγάλο ζήτημα και πρόκληση είναι η πράσινη μετάβαση, η ενεργειακή μετάβαση, η οποία συνολικά θα μπορούσε να προσεγγίσει περισσότερο την ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης. Μπορείτε να μας δώσετε λίγο τη δική σας οπτική και από τις Βρυξέλλες για τις κεντρικές πολιτικές που εισηγείστε ή βλέπετε να υιοθετούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ήδη αργήσει λίγο στο να κατανοήσει ότι πρέπει να είναι ενεργειακά αυτόνομη. Με την Πράσινη Συμφωνία είχε κάνει τις προσπάθειες έτσι ώστε και να εκμεταλλευτεί εντός αγωγικών ότι πρέπει να μην μολύνουμε το περιβάλλον, να το προστατεύουμε και από την άλλη ότι με τους δικούς της πόρους να αυτονομηθεί. Αυτή τη στιγμή αυτή η ανάγκη ήρθε λίγο πιο γρήγορα, για κακό λόγο. Μετά από τα 2 χρόνια της πανδημίας, και μετά από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, έχουμε δει ότι πρέπει τα πράγματα να επιστρέψουν. Χωρίς όμως να χάνουμε το στόχο μας, ο οποίος είναι μέχρι το 2050 μηδενική ρήπη διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό θεωρώ και πρέπει να γίνει και γίνονται τα πρώτα βήματα, ότι θα ενισχυθεί κοινωνικά από τα ευρωπαϊκά ήδη ταμεία τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Μιλάω για το Ταμείο Ανθεκτικών και Ανάκαψης, μιλάω για το Just Transition Fund και μιλάω και για το νέο ταμείο το οποίο δημιουργείται σιγά σιγά και το χτίζεται, Social Climate Fund, το ταμείο, κοινωνικό ταμείο για το περιβάλλον. Άρα λοιπόν έχουν γίνει προσπάθειες εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θεωρώ τώρα ότι αυτά είναι το πρώτο βήμα και πάμε τα βήματα τα οποία ακολουθούν έρχονται με τα τελευταία σημεία του Συμβουλίου, τα συμβάσματα του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Δόθηκε η δυνατότητα για εθελοντική συνεργασία κοινής προμήθειας, δόθηκε η δυνατότητα να διαμοιράζονται οι ανάγκες σε φυσικό αέριο. Όλα, θεωρώ, όπως κάνει και η ελληνική πλευρά, γίνονται με μέτρο, αξιολόγηση και το τι μπορούμε να πετύχουμε έτσι ώστε να κρατήσουμε το στόχο μας, αλλά και απ' την άλλη να έχουμε μία κατανομή στους πολίτες μας και να μην έχουμε έλλειψη. Κλείνω με μία υποερώτηση σε αυτό. Ένα από τα πολύ φιλόδοξα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το όσο πιο γρήγορο πέρασμα στην ηλεκτροκίνηση. Πώς είναι η οπτική της Ευρώπης σε αυτό το θέμα και η προσωπική δική σας σε αυτή την πρόκληση? Εγώ θα μιλήσω σε αυτό το κομμάτι λίγο για Ελλάδα. Θεωρώ ότι η Ελλάδα έχει κάνει τα βήματα, έχει αλλάξει το νομικό της πλαίσιο, κάνουμε πιο εύκολα υπεράκτια αιωλικά πάρκα, αιωλική ενέργεια. Έχουμε τη νέα συμφωνία για τον Greco Island, τα οποία βοηθάνε στο να γίνουν αυτόνομα πράσινα ενεργειακά τα νησιά μας. Έχουμε τη συνεργασία με την Αίγυπτο για διασύνδεση, αγωγούς διασύνδεσης. Θεωρώ ότι γινόμαστε και γίνεται κατανοητό ότι η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως πηγή και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και LNG, να γίνουν είσοδοι LNG, δίωδος σύνδεσης από την Ελλάδα προς την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν και σε αυτό το κομμάτι είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να έχουμε ένα στρατηγικό και ένα κεντρικό ρόλο. Κύριε Κυμπουρόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.